Χαίρετε. Ονομάζομαι Παναγιώτα Ρίγα, είμαι δερματολόγος αφροδυσιολόγος και σας καλωσορίζω στο Ask Fresiderm. Σήμερα το θέμα μας είναι η καλοκαιρινή περιποίηση του δέρματος. Τα ενημερωτικά βίντεο Ask Fresiderm έχουν στόχο να δώσουν οδηγίες και χρήσιμες ιατρικές συμβουλές για τα θέματα υγείας του δέρματος που μας αφορούν. Όπως αλλάζει η εποχή, ανάλογα θα πρέπει να προσαρμόσουμε και την καθημερινή ρουτίνα περιποίησης. Το καλοκαίρι λοιπόν, το κύριο μέλημά μας είναι αντιλιακή προστασία και η πρόληψη της φωτογύρανσης. Ωστόσο, θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στην περιποίηση του λιπαρού δέρματος, του ξηρού ή ευαίσθητου δέρματος, του δέρματος μετάση ακμή, να προλάβουμε τη δημιουργία κυλίδων και να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα των θεραπείων που κάναμε το χειμώνα, και βέβαια να φροντίσουμε για δερματοπάθειες που επιδεινώνονται ή όχι με τον ήλιο. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε σήμερα εδώ, για να λύσουμε τις απορίες σας και να σας δώσουμε ενδεδειγμένες ιατρικές οδηγίες για το πώς θα περιποιήσετε το δέρμα σας και θα διατηρήσετε την υγεία του κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Ας δώσουμε λοιπόν μερικές γενικές οδηγίες για το πώς πρέπει να φροντίζουμε το καλοκαίρι το δέρμα μας. Τρεις είναι οι άξονες της περιποίησης. Η αντιλιακή προστασία, η ενυδάτωση και ο καθαρισμός του δέρματος. Ο καθαρισμός του δέρματος είναι σημαντικός σε όλες τις εποχές. Πρέπει να καθαρίζουμε το δέρμα μας από τους ρήπους που επικάθονται καθημερινά, γιατί μπορεί να μας δημιουργήσουν πολλά προβλήματα, όπως ρητίδες, ακμή, ευαισθησίες, κυλίδες και διάφορα άλλα προβλήματα. Διαλέγουμε λοιπόν ένα καθαριστικό αντίστοιχο με τον τύπο του δέρματός μας. Το αντιλιακό που θα διαλέξουμε πρέπει να είναι ανάλογο με το φωτότυπό μας και τον τύπο του δέρματος, ώστε να το ενυδατώνει και να μην το κάνει λιπαρό, να μην βγάζει γυαλάδα, και σίγουρα ο δείκτης του θα πρέπει να είναι πάνω από 30. 30 με 50 συνήθως λέμε, ανάλογα με το φωτότυπο που έχουμε. Τα αντιλιακά πλέον δίνουν πολύ ενυδάτωση στην επιδερμίδα και έχουν και αντιοξειδωτικούς παράγοντες και μπορούμε να ενισχύσουμε τη δράση τους βάζοντας κάποιο ενυδατικό σέρουμ ή κάποιο μπούστερ με υαλουρονικό κάτω από το αντιλιακό, αντικαθιστώντας την κρέμα ημέρας. Το βράδυ είναι που θα δώσουμε τροφή και περιποίηση στην επιδερμίδα μας, διαλέγοντας προϊόντα που την ενυδατώνουν και την καταπραίνουν και προσθέτοντας boosters τα οποία έχουν ειδικά δραστικά συστατικά, όπως βιταμίνες, ρεσβερατρόλι, πεπτίδια, υαλουρονικό όξι, ανάλογα με τις ανάγκες που μπορεί να έχει κάθε επιδερμίδα. Υπάρχουν δέρματα που είναι πολύ ανοιχτός ο φωτότυπός τους και μπορεί να είναι και οριακά ευαίσθητα. Σίγουρα εδώ θα πρέπει να διαλέξουμε ένα αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας και μερικές φορές χρειάζεται να προτιμήσουμε φυσικά φίλτρα. Στην ενυδάτωση πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ειδικές κρέμες για ευαίσθητο δέρμα, οι οποίες το ενυδατώνουν και το καταπραίνουν. Και στον καθαρισμό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, χρειαζόμαστε πολύ ήπια προϊόντα σε μορφή αφρού. Το λιπαρό δέρμα γίνεται πιο λιπαρό το καλοκαίρι. Αυτό γιατί η ζέστη και η υγρασία αυξάνουν την παραγωγή σμίγματος από τους σμιματογόνους αδένες. Αυτό που πρέπει λοιπόν να κάνουμε είναι να χρησιμοποιούμε λιγότερα προϊόντα, τα οποία είναι πιο δραστικά, και πιο λεπτόρευτες υφές από ό,τι χρησιμοποιούσαμε το χειμώνα. Ο καθαρισμός του προσώπου είναι απαραίτητος, πρέπει να γίνεται με ειδικό καθαριστικό για λιπαρά δέρματα, που δεν αποξηραίνει όμως το δέρμα. Αν στη συνέχεια παραμένει λιπαρότητα, τότε θα χρησιμοποιήσουμε μία σμιματορυθμιστική λοσιόν, την οποία μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να ταμπονάρουμε τις λιπαρές ζώνες και τις γυαλάδες που μπορεί αυτές να έχουν. Η ενυδάτωση είναι απαραίτητη στο λιπαρό δέρμα, γιατί ένα λιπαρό δέρμα που γίνεται ξερό, βγάζει, μπορεί να βγάλει ακόμη και σπυράκια και να έχει και άλλες βλάβες. Το λιπαρό δέρμα χρειάζεται και αυτό ενυδάτωση. Τα σύγχρονα αντιλιακά για την ακμή πρέπει να έχουν ενυδατικούς παράγοντες, αντιοξειδωτικές ουσίες, ουσίες που προστατεύουν από τους ρήπους της πόλης. Επίσης, θα πρέπει να έχουν λεπτόρευστες υφές, να μην βγάζουν γυαλάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας και να είναι μη φαγές ορογόνα, δηλαδή να μην μπλοκάρουν τους πόρους του δέρματος, ώστε να μην προκαλούνται σπυράκια. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα αντιλιακό με χρώμα, αυτό είναι ιδανικό,
γιατί αντικαθιστά το make μπορεί να χρησιμοποιούμε. Αν έχετε πρόβλημα ακμής, θα πρέπει να ακολουθήσετε με ακρίβεια τις οδηγίες του δερματολόγου σας. Θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν εξειδικευμένα αντιλιακά για την ακμή, τα οποία εκτός από την ηλιοπροστασία, βοηθούν και στα συμπτώματα της ακμής, δηλαδή καταπολεμούν τη φλεγμονή και τα σπυράκια. Θα χρησιμοποιείτε ένα ήπιο καθαριστικό για την ακμή και θα πρέπει, για να προλάβετε τη δημιουργία ουλών, να εντάξετε στην καθημερινή σας περιποίηση ειδικές κρέμες με αναπλαστικά πεπτίδια. Αν όμως ήδη έχετε ουλές, τότε δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο προϊόν το οποίο να σας τις θεραπεύσει. Εκεί θα αναζητήσετε πιο εξειδικευμένες θεραπείες και αναπλαστικές κρέμες που θα σας δώσει ο δερματολόγος σας. Όταν υπάρχει τάση ακμής στο δέρμα μας, εξορισμού δεν είναι ξηρό. Μπορεί να είναι μεικτό, δηλαδή να υπάρχουν λιπαρές ζώνες που συνήθως είναι στο ταφ, δηλαδή το μέτωπο, η μύτη και το πηγούνι, και να είναι υπαριές, πιο ξηρές. Ή επίσης μπορεί να είναι ένα λιπαρό δέρμα, το οποίο έχει ξεραθεί από κακή περιποίηση. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να εστιάσουμε πολύ στη φροντίδα του δέρματος, να επιλέξουμε λεπτόρευστες υφές που κυρίως απευθύνονται στο λιπαρό μας δέρμα, αλλά πολλές φορές χρειάζεται ένα έξτρα ενυδατικό προϊόν για τις ξηρές περιοχές και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μία ενυδατική κρέμα και να ενισχύσουμε τη δράση της με ειδικά boosters τα οποία περιέχουν βιταμίνες, πεπτίδια, αναπλαστικούς παράγοντες. Ναι, μπορούμε να κάνουμε καθαρισμό σε αισθητικό. Αν όμως υπάρχουν ειδικά θέματα που αφορούν το δέρμα μας, όπως είναι ευαισθησία, ευριαγγείες, έντονη ακμή και άλλα δερματολογικά προβλήματα, τότε καλό είναι ο καθαρισμός να γίνεται με την καθοδήγηση του δερματολόγου μας. Όταν το δέρμα μας παρουσιάζει πολύ λεπτές επιφανειακές ρητίδες και είναι ξηρό, τότε φωνάζει για ενυδάτωση. Και βέβαια, χρειάζεται σίγουρα και αντιγυραντική προστασία. Το πιο ισχυρό αντιγυραντικό προϊόν που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι το αντιλιακό μας. Θα διαλέξουμε ένα αντιλιακό με υψηλό δείκτη και πλούσιο σε υφή. Μπορούμε να ενισχύσουμε την ενυδατική του δράση με ειδικά αντιοξειδωτικά σέρουμ που θα χρησιμοποιήσουμε κάτω από αυτό. Το βράδυ θα δώσουμε την τροφή στο δέρμα μας με πλούσιες κρέμες που περιέχουν υαλουρονικό και πεπτίδια. Ένα από τα πιο συχνά θέματα που μας απασχολεί το καλοκαίρι είναι οι καφέ κοιλίδες και οι υπερμελαχρώσεις. Πρέπει να ξέρουμε ότι αυτές είναι αποτέλεσμα φωτογύρανσης και η συμπεριφορά μας απέναντι στον ήλιο από την παιδική μας ηλικία μέχρι σήμερα καθορίζουν το πόσες κοιλίδες θα βγάλουμε και το πόσο έντονες θα είναι αυτές. Το πιο σημαντικό καλλυντικό που μας βοηθάει στην πρόληψη και στη θεραπεία των κοιλίδων είναι το αντιλιακό. Όταν όμως λέμε αντιλιακή προστασία, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να τη χρησιμοποιούμε σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Χρειάζεται καθημερινή αντιλιακή προστασία όλο το χρόνο. Ακόμη και όταν περπατάμε μέσα στην πόλη, ακόμη και όταν οδηγούμε, γιατί ο ήλιος περνάει από τα τζάμια του αυτοκινήτου μας, ακόμη και όταν καθόμαστε δίπλα σε ένα ηλιόλουστο παράθυρο. Επίσης, αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι το αντιλιακό μας δεν μας καλύπτει όλες τις ώρες της μέρας από το πρωί ως το μεσημέρι. Δηλαδή, το αντιλιακό που θα βάλουμε στις 9 το πρωί θέλει ανανέωση στις 12 και μια καινούρια ανανέωση στις 3. Άρα, αυτή είναι η επιμελής χρήση του αντιλιακού που θα βοηθήσει να μειωθεί ο αριθμός των κοιλίδων που θα βγάλουμε. Τα αντιλιακά πρέπει να έχουν υψηλούς δείκτες προστασίας και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά αντιλιακά make-up με υψηλή προστασία. Για να ενισχύσουμε τη δράση τους, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε booster με λευκαντικές δράσεις και το βράδυ βέβαια θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κρέμες που να περιέχουν συστατικά που δημιουργούν λεύκανση στο δέρμα, πρόληψη των κοιλίδων και συντήρηση της θεραπείας που μπορεί να έχουμε κάνει το χειμώνα. Οι φακίδες συνήθως εμφανίζονται σε ανοιχτούς φωτότυπους και δείχνουν μία αυξημένη ευαισθησία στον ήλιο. Γίνονται πιο έντονες το καλοκαίρι και αποχρωματίζονται το χειμώνα. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας και αν μας ενοχλούν μπορούμε να κάνουμε ειδικές θεραπείες με λέζερ στο χειμώνα.
είναι δύσκολο να πούμε γενικά ποιες ελιές είναι επικίνδυνες ή όχι. Το καλύτερο είναι να γίνεται ένας ετήσιος έλεγχος από τον δερματολόγο μας. Πολλές φορές ελιές που μας ανησυχούν είναι εντελώς άκακες και άλλες ελιές που δεν τις πιάνει το μάτι μας μπορεί να είναι επικίνδυνες. Ο έλεγχος γίνεται με τη δερματοσκόπηση, δηλαδή με μια ειδική κάμερα που μεγενθύνει την εικόνα του δέρματος, και η καταγραφή γίνεται με τη χαρτογράφηση των σπήλων. Είναι λάθος να βάζουμε αντιλιακό μόνο πάνω στις ελιές, γιατί ξέρουμε ότι τις περισσότερες φορές δεν εξαλάσσεται μία ελιά για να γίνει καρκίνος του δέρματος, αλλά μια καινούρια βλάβη που μοιάζει με ελιά είναι ο καρκίνος που θα μας προβληματίσει. Επομένως, καλό είναι να αποφεύγουμε την αλόγιστη έκθεση στον ήλιο και να χρησιμοποιούμε πάντα αντιλιακό σε όλο μας το σώμα. Και βέβαια το καλοκαίρι όλοι θέλουμε να έχουμε ένα ωραίο μαυρισμένο δέρμα. Η συμβουλή των δερματολόγων είναι να αποφεύγουμε τα σολάριουμ. Αυτό γιατί ξέρουμε ότι προδιαθέτουν για καρκίνο του δέρματος. Αν θέλετε να μαυρίσετε γρήγορα, χωρίς να εκτεθείτε πολύ στον ήλιο, μπορεί να χρησιμοποιήσετε μια νέα κατηγορία προϊόντων που ονομάζονται αυτομαυριστικά προϊόντα. Αυτά με 2-3 εφαρμογές μπορεί να σας δώσουν ένα πολύ ωραίο σοκολατή χρώμα, με απόλυτη ασφάλεια και χωρίς καμία τοξικότητα. Προσοχή, το μαύρισμα αυτό δεν σας προστατεύει, γι' αυτό θα πρέπει καθημερινά να χρησιμοποιείτε το αντιλιακό στο σώμα σας. Επίσης, η έκθεση στη ζέστη και στον ήλιο αφυδατώνει το δέρμα, γι' αυτό μην ξεχνάτε την καθημερινή ενυδάτωση του σώματός σας. Η ψωρίαση είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που χρειάζεται συχνή παρακολούθηση από το δερματολόγο. Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι το δέρμα με ψωρίαση πάσχει από δυσλειτουργικό δερματικό φραγμό, ακριβώς όπως συμβαίνει και στην ατοπική δερματίτιδα. Άρα αυτό το δέρμα είναι πιο ευαίσθητο και ρεθίζεται πιο εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ εξειδικευμένη και αντιλιακή προστασία και καθημερινή φροντίδα. Τα αντιλιακά θα πρέπει να έχουν φυσικά φίλτρα, να μην περιέχουν άρωμα και πολλά συντηρητικά, και επίσης να ενισχύουν το δερματικό φραγμό. Τα προϊόντα περιποίησης, εκτός από την ενυδάτωση, θα πρέπει να καταπραίνουν και τα συμπτώματα της ψωρίασης, που είναι ο κνισμός και η ερυθρότητα. Η έκθεση στον ήλιο επιδεινώνει την κλινική πορεία του ερυθυματόδους λύκου. Γι' αυτό σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ αναγκαία σωστή αντιλιακή προστασία. Θα επιλέξουμε αντιλιακά που έχουν πολύ υψηλό δείκτη, πάνω από 50, αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες. Το σημερινό Ask Fresiderm ήταν αφιερωμένο στην καλοκαιρινή περιποίηση του δέρματος. Μέσα από τις εύστοχες ερωτήσεις σας, καταφέραμε να δώσουμε χρήσιμες απαντήσεις και οδηγίες για την απαιτητική αυτή εποχή, σαν μια σύντομη online επίσκεψη στο δερματολόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον. Ποιο θα είναι το επόμενο ιατρικό μας θέμα? Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι η Παναγιώτα Ρίγα, ήταν το Ask Fresiderm και να θυμάστε, για θέματα υγείας να ρωτάτε πάντα και μόνο τους ειδικούς.